Η Ευγενία μαθαίνει το παρελθόν του Μάρκου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στη σειρά Έρωτας Φυγά. Η Αλεξάνδρα είχε κλείσει πίσω της κάθε πόρτα. Ο Μάρκος θεωρεί πως η αγαπημένη του είναι ευτυχισμένη ως κυρία Δεμερτζή και κάνει πίσω, με την υπόσχεση πως δεν θα την ενοχλήσει ξανά. Έτσι αφοσιώνεται στην Ευγενία, η οποία δείχνει ενθουσιασμένη μαζί του. Μία αναπάντηχη πρόταση γάμου έρχεται για να προβληματίσει την Ευγενία. Η σχέση της με τον Μάρκο προχώρα γρήγορα, με τον ίδιο να δείχνει αρκετά απελπισμένος για να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Εσείς μην ξεχάσετε να δείτε το spoiler για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς» με τίτλο «Παίρνουν την απόφαση να είναι ξανά μαζί». Τον σύνδεσμο θα τον βρείτε πάνω δεξιά στην οθόνη. Οι μέρες περνούν και το ζευγάρι γνωρίζεται καλύτερα, μόνο που τίποτα δεν θα μείνει ως έχει. Η Ευγενία σύντομα θα μάθει το παρελθόν του Μάρκου, καθώς και για τη σχέση του με την Αλεξάνδρα και το ψέμα να παρουσιάζονται ως αδέλφια. Ο Μάρκος κάνει πρόταση γάμου στην Ευγενία και εκείνη με βαριά καρδιά θα του πει όχι. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την προστασία που αισθάνεται μέσα της για αυτή τη νέα σχέση που ανθίζει γεμάτη μυστικά και ψέματα. Η Αλεξάνδρα έτσι κερδίζει λίγο χρόνο για να πει στον αγαπημένο της όσα νιώθει. Ο Μάρκος όμως δεν κάνει πίσω. Είναι αποφασισμένος να την κερδίσει και τη ζητά συγγνώμη για όλα. Θα καταφέρει η Ευγενία να πέσει ξανά στην αγκαλιά του ή όλα θα τελειώσουν άδοξα? Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.